Έντονος είναι ο προβληματισμός στις τάξεις των κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα όσοι ενδιαφέρθηκαν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βιολογική κτηνοτροφία 2014-2020. Άλλωστε είναι γνωστές σε εσάς οι αντιδράσεις συλλόγων και φορέων των υποψήφιων κτηνοτρόφων προς ένταξη στο πρόγραμμα. Γι' αυτό και σήμερα έχετε μία σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα στο Υπουργείο σας. Κατά την εφαρμογή του μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την βιολογική κτηνοτροφία, η τιμή της επιδότησης αναστρέμα του ενδυνάμει βιολογικών κτηνοτρόφων συνδέεται, όπως γνωρίζετε, με την πυκνότητα βόσκησης της περιοχής. Σήμερα, συγκεκριμένα, ένας κτηνοτρόφος του νομού Σερών, με 650 εγωπρόβατα, που αντιστοιχούν, όπως γνωρίζετε, σε 100 ζωικές μονάδες, και κατανεμημένο επιλέξιμο βοσκότοπο σύμφωνα με την τελευταία κατανομή που έγινε στην περιοχή μου για τα συγκεκριμένα εγωπρόβατα 250 στρέμματα, εάν ενταχθεί στο μέτρο ως βιολογικός κτηνοτρόφος θα πάρει 8,5 ευρώ αναζωική μονάδα, ενώ αντίστοιχος κτηνοτρόφος σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα στη Λάρισα, όπου η κατανομή των βοσκοτόπων έχει αναντιστοιχεία πυκνότητας περίπου 8 στρέμμα αναζωική μονάδα, και τότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά, ο ένας θα πάρει 8 ευρώ αναζωική μονάδα και ο άλλος 21. Για τα βοηδή είναι 83 ευρώ έναντι 330, και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Για να μπουν στο πρόγραμμα, εάν αυτή τη στιγμή, είναι να αυξήσουμε στο πρόγραμμα την επιδότηση, δηλαδή να μην φτάνει στην οροφή της μία ζωικής μονάδας, αλλά να φτάνει στην οροφή των 450 ευρώ. Για τα εσταυλισμένα ζώα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει να διαχωριστεί το εσταυλισμένο ζώο ή όχι. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί αν το βάζαμε αυτό στο κοινό, το αλλάζαμε το πρόγραμμα τόσο πολύ, θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτές πραγματικά οι στρεβλές αποφάσεις από την πλευρά του Υπουργείου, είτε αδιαφορίας ή άγνοιας του αντικειμένου, είτε λόγω και ερμηνείας ως προς την εφαρμογή των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συνεχίζουν να οδηγούν ακριβώς στον αντίθετο στόχο από αυτόν που έχει μπει εξ αρχής, να στηριχθεί δηλαδή η ελληνική κτηνοτροφία και να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην εξέλιξη του προγράμματος, ιδιαίτερα και στη βιολογική γεωργία, υπάρχουν και εκεί σημαντικές ανισότητες από περιοχή σε περιοχή.